Σταθερή η πορεία μας, δηλώνει ο Υπουργός Οικονομικών και αντλεί βεβαιότητα από τις αποδόσεις της πραγματικής οικονομίας. Στο μεταξύ, απανωτά ρεκόρ, συνεχίζει να καταγράφει και ο τουρισμός. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και την Πέτρα Αργυρού για να μας ενημερώσει. Πέτρα, καλησπέρα, ο λόγος σε σένα. Καλησπέρα σας. Το Συμβούλιο Υπουργών, λοιπόν, ξεκαθαρίζει το τοπίο σε σχέση με την πορεία της οικονομίας και τον κρατικό προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς. Δεν επιστρέφουμε στις πολιτικές των ελλημάτων, ξεκαθαρίζει ο Υπουργός Οικονομικών, αλλά ούτε και αχρίαστα θα επιβάλλουμε φόρους σε μια οικονομία η οποία καταγράφει ισχυρή και επιβεβαιωμένη ανάκαμψη. Ο Χάρης Γεωργιάδης επισήμανε ακόμη ότι οι εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ακόμη πιο θετικές από τις προβλέψεις του Υπουργείου του όσον αφορά στο έλλειμμα, στο δημοσιονομικό έλλειμμα, το οποίο, όπως είπε, είναι οριακό. Βεβαίως, Πέτρα, και οι επιδόσεις από τον τουρισμό ανοίγουν παράθυρο αισιοδοξίας, έτσι. Ναι, όντως ανοίγουν παράθυρο αισιοδοξίας. Ο τουρισμό καταγράφεται το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και ήταν άλλωστε και το σωσίβιό μας τα τελευταία 3 χρόνια. Σήμερα ανακοινώθηκαν τα στοιχεία του Οκτωβρίου. Καταγράφηκε αύξηση 32,6% στις αφίξεις και ήταν οι περισσότερες που καταγράφησαν ποτέ μήνα Οκτώβριο στην Κύπρο. Και όπως πάντα, βέβαια, υπάρχουν και γκρίζες ζώνες, Πέτρα. Γκρίζες ζώνες κυρίως όσον αφορά στην μεταρρυθμιστική μας πορεία, διότι η Κύπρος παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε σχέση με παράβαση στο άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, των πολιτικών μηχανικών και των αρχιτεκτώνων αυτή τη φορά. Την ίδια ώρα, βεβαίως, η Κομισιόν μας καλεί να ενσωματώσουμε και την κοινοτική οδηγία για τα ενυπόθηκα δάνεια εντός 2 μηνών. Αλλιώς μας προειδοποιεί ότι θα παραπεμφθούμε και για αυτό το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.